Σε αναβρασμό βρίσκονται από την περασμένη Δευτέρα οι εργαζόμενοι στα Μάρμαρα Καβάλας, καθώς από τους 19 που έχουν απομείνει στην επιχείρηση, οι 14 βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, διεκδικώντας τα δεδουλευμένα 9 μηνών, δηλαδή από τον περασμένο Αύγουστο. Οι καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών δεν είναι καινούριο φαινόμενο για αυτούς, καθώς και τα προηγούμενα χρόνια η διοίκηση δεν κατέβαλε στην ώρα τους μισθούς των εργαζομένων, ωστόσο η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο. Η αντίδραση της διοίκησης όμως ήταν η απόλυση 4 από τους 14 εργαζόμενους που έχουν βγει σε επίσχεση εργασίας. Η ενέργεια αυτή είναι μεν σύνομη, ωστόσο ελέγχεται ως προς το βαθμό της καταχρηστικότητάς της και ήδη απολυμμένοι έχουν προσφύγει στην επιθεώρηση εργασίας, όπου και θα γίνει συνάντηση το πρωί της Πέμπτης για εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης. Δεν απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Μπορεί δηλαδή η επιχείρηση να την κάνει την απόλυση, την απεργία. Αλλά ο εργαζόμενος μπορεί να πάει στο δικαστήριο και να την προσβάλλει ως καταχρηστική. Mm-hmm. Αλλά πριν βγει απόφαση δικαστηρίου που να την κρίνει καταχρηστική, έχει δικαίωμα να πουλήσει. Είναι ανετιώδες το δικαίωμα της καταγγελίας. Θα πρέπει δηλαδή να πάνε οι εργαζόμενοι στο δικαστήριο και το δικαστήριο να κρίνει ότι ήταν καταχρηστική ή όχι. Παράνομη δεν είναι. Δεν υπάρχει διάταξη που να το απαγορεύει. Χθες πάντως, εκπρόσωποι των εργαζομένων στα Μάρμαρα Καβάλας παρευρέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ζητήσουν τη συμπαράσταση του Δήμου στον αγώνα για δικαίωσή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής, αποτελούμενης από τους Λεωνίδα Παπά, Βασίλη Λιόγκα, Ηλία Ιωαννίδη, Σωτήρη Ιατρού και Ιορδάνη Παπαντίδη, η οποία και θα προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές και θεσμικές ενέργειες στο μέτρο του δυνατού, με υπόδειξη του Δημάρχου Καβάλας Κωστή Σιμιτσή. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι το 70% της παραγωγής μαρμάρου σε όλη την Ελλάδα παράγεται στην περιοχή Καβάλας, Δράμας και Θάσου. Προς το παρόν δεν ξέρουμε τι θα προκαλέσει σε μια σύσκεψη ο Δήμαρχος. Θα ενεργοποιήσει και τους άλλους φορείς, εργατικό κέντρο, ίσως και την αντιπεριφέρεια. Θα τους δούμε να συζητούμε και θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια επαφή με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Άλλως θα κάνουμε κάποιες νομικές ενέργειες. Να κλείσει δύσκολα, γιατί τι γίνεται, αυτός έχει και λατομείο. Αυτός που είναι στο λατομείο τους πληρώνει, γιατί το λατομείο έχει φουλ δραστηριότητα εξαγωγική. Αν του κάνουν μια επίσκεψη στο λατομείο, παγώνει. Αυτή τη δραστηριότητα όμως εδώ με αυτούς τους συγκεκριμένους εργαζομένους. Δεν τους έχει ανάγκη, οπότε λέει κάντε επίσκεψη, τι με νοιάζει, έτσι το χειρίζεται. Δεν πιστεύω ότι θα κλείσει, αλλά το καλύτερο θα είναι να τον δει ο Δήμαρχος αυτό, να δούμε τι θα μας πει. Γιατί οι νομικές δυνατότητες είναι περιορισμένες. Έχει μια δραστηριότητα που πονάει στο οποίο δεν θέλει να κλείσει ούτε στιγμή. Γιατί από την Κίνα του γυρεύουν κάθε μέρα μάρμαρα. Εκεί πρέπει να τον πιέσουμε. Πώς μπορούμε να τον πιέσουμε σε αυτό. Είναι ανάγκη κιόλας έμεσα να τον εκβιάσουμε. Να πούμε, κοίτα να δεις, εμείς εδώ είμαστε απέναντί σου. Θα έχεις όλη την τοπική κοινωνία απέναντί σου. Αυτό είναι το θέμα εκεί. Γιατί αν τον πιέσουμε σε εκείνη τη δραστηριότητα, θα αναγκαστεί να πληρώσει και τους άλλους. Δεν είναι θέμα οικονομικό για τον Εμφυετζόγλου. Στον Καρατζαφέρη, σε κάθε φορά που έχουμε εκλογές, δίνει εκατομμύρια ευρώ. Έχει οικονομική επιφάνεια, απλά δεν ενδιαφέρει για αυτή τη δραστηριότητα. Θέλει να απαξιώσει και δεν μπορεί να πιεστεί από επίσκεψη εργασίας ή άλλο μέτρο. Ενώ στους άλλους έχει πληρωμένους μέχρι τελευταία μέρα. Η ελπίδα είναι αυτή, δεν το κάναμε για να μην υπάρξει. Να πιεστεί ο εργοδότης, γιατί απέλησε 4 άτομα, να πιεστεί, να δούμε τι δυνατότητες έχουμε να τους υποστηρίξουμε σαν Δήμος. Αυτά, να διερευνήσουμε δηλαδή τι δυνατότητες. Η πιο σημαντική είναι η πίεση εκ μέρους του Δήμου στον εργοδότη και να τους πληρώσει, γιατί τους έχει απλήρωτους για πάνω από 10 μήνες και να μην απολύσει, γιατί... Καταλαβαίνεις, έχει κάνει διαβολήσεις. Αυτό. Αλλά λεπτομέρειες και συγκεκριμένα πράγματα περιμένουμε. Είναι μια διαπαραταξιακή επιτροπή που. Ναι, ναι, κατάλαβα. Περιμένουμε από τον Δήμαρχο να μας καλέσει για να μας πει και να είμαστε κι εμείς έτσι προετοιμασμένοι να το πούμε και δικές μας σκέψεις.